Λοιπόν, πάμε στον εκπρόσωπο της ηλεκτρικής υπηρεσίας, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Πετρίδης μας ακούει εδώ και ώρα. Αντιλαμβάνουμε, άκουγε για τον κύριο Βικέτσο, άκουγε για τον κύριο Δημητρίου. Καλή σας μέρα, κύριε Πετρίδη. Καλή σας μέρα, κύριε αγαπητή. Τουλάχιστον ενημερωθήκατε, έτσι, για όλα. Που είναι από πολύ... πρώτο χέρι. Από πρώτο χέρι και είναι πολλά αυτά. Τώρα, εντωμεταξύ, επειδή πάει αυτό το θέμα με το λιμάνι και θέλω αν έχουμε λίγο να πούμε και γι' αυτό, ζήτησε η ηλεκτρική υπηρεσία εδώ και τώρα να της δοθούν στοιχεία και ενημέρωση, να βγουν προς τα έξω το τι ακριβώς συμβαίνει. Τι ζητάτε ακριβώς? Στείλαμε επιστολή στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών μετά που μας είπε χτες η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου, κύριε Αγαπητού, ότι θα εξετάσει το θέμα σε προσεχείς συνεδρίες, δεν ξέρουμε αν είναι μια ή περισσότερη, και ζητήσαμε έκθεση γεγονότων. Η περιγραφή του έργου, εντάξει, αυτή τη ξέρουμε, η αξία των προσεκτέλεση υποχρεωτικών και μη έργων, κυριότερες συμβατικές ημερομηνίες, έναρξη εργασιών, περιγραφή και αξία εργασιών που εκτελέστηκαν μέχρι σήμερα, ποιες είναι οι συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για προσκόμιση τραπεζικών εγγυήσεων, τα είδη των εγγυήσεων, γιατί υπάρχουν διαφορετικά είδη εγγυήσεων, η διάρκεια και το ποσό της κάθε εγγύησης, η περιγραφή των απαιτήσεων του αναδόχου, ό,τι έχει δει το φως της δημοσιότητας για τις αλλαγές στα προσεκτέλεση έργα, τα μέτρα και οι ενέργειες που πήρε το Υπουργείο για να συμμορφωθεί ο ανάδοχος με τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τους λόγους που εξακολουθεί να μην έχει επαναπροκηρυχτεί ο διαγωνισμός για τον ανεξάρτητο μηχανικό του έργου, το λεγόμενο Independent Engineer. Είχε ακυρωθεί 15 Νάτου του 2022, διότι δεν είχε υποβληθεί καμία προσφορά και τους ζητούμε και την κατανόησή τους να θεωρήσουν το θέμα ως επίγον και να μας απαντήσουν μέχρι την Παρασκευή 19 Απριλίου. Ναι. Άρα είναι ένα θέμα που ούτως ή άλλως θα το ελέγχαμε, κύριε αγαπητού, με ευκαιρία, με αφορμή την συζήτηση του θέματος στην Επιτροπή Ελέγχου, θα επισπεύσουμε λίγο τη λήψη των στοιχείων. Ναι, του θέματος, το οποίο θέμα θα συζητηθεί και στην Ελέγχου, βεβαίως αυτό θα το αποφασίσει η Πρόεδρος της Βουλής, γιατί υπάρχει μία έτσι, πώς να το πω, διαφωνία, να το πω κόμψα, μεταξύ των Πρόεδρων των δύο Επιτροπών, Μεταφορών και Ελέγχου, του κύριου Κουλία και του κύριου Μουσούτσα. Θα τους ακούσουμε σε πολύ λίγο. Θέλω να πω, να δούμε αν θα συζητηθεί στην Ελέγχου τελικά ή στην Μεταφορών. Αλλά όπως και να έχει, εσείς ζητήσατε τα στοιχεία. Μάλιστα, θα δούμε ο έλεγχος θα είναι ο ίδιος από την Ελέγχου. Εσύ, κύριε αγαπητού, έλεγχος ένας θα είναι. Ντάξει. Από εκεί και πέρα, όποιος θέλει να, είτε η μία, είτε η άλλη, είτε και οι δύο επιτροπές, είτε κοινή συνεδρία των δύο επιτροπών, αυτό είναι θέμα που αφορά την ίσως υγεία. Να τους βρήκατε και τη λύση τώρα που τα είπατε αυτό. Τώρα πάμε λίγο σε ένα δημοσίευμα που είδαμε πριν από 2-3 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, 3 μέρες, στον Φιλελεύθερο, μια συνέντευξη του Υπουργού Οικονομικών. Ο κ. Κεραυνός είπε, παραδέχθηκε ουσιαστικά, ότι παίρνω και μισθό και σύνταξη και μάλιστα όταν θα γίνεται αυτό, γύρισε και είπε, μα δεν γίνεται να παίρνω και τα δύο. Ναι, αφού δεν γίνεται να παίρνουμε και τα δύο, τι κάνουμε σε περίπτωση που δεν πρέπει να τα παίρνουμε και τα δύο? Κυρία αγαπητού, θα σας πω την προσωπική μου άποψη. Αν διαφωνώ με κάτι που γίνεται, τότε μπορώ να δηλώσω ότι δεν θέλω να το παίρνω. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, επειδή μας είπε ο Γενικός Λογιστής ότι, ξέρετε, έχω γνωμάτευση από την νομική υπηρεσία, ναι, η οποία μου λέει ότι καλά κάνω και παρανομώ ουσιαστικά. Διότι αν κάποιος πήγαινε στο δικαστήριο θα δικαιωνόταν, διότι θα κρινόταν ο νόμος ως αντισυνταγματικός, ο Υπουργός Οικονομικών και είπε ο Γενικός Λογιστής ότι ναι, συμφωνώ με αυτή τη γνωμάτευση και θα συνεχίσω να καταβάλω μισθό και σύνταξη σε κάποιους που εμείς λέμε είναι παράνομα που το παίρνουν, ήδη λένε ότι είναι νόμιμα, τότε ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος είναι ο προϊστάμενος, ηγείται του Γενικού Λογιστή, θα μπορούσε να του πει, κύριε Γενική Λογιστή, θα μπορείς να μου αναστείλεις τη σύνταξη που μου καταβάλεις, γιατί εγώ διαφωνώ, και σου υπόσχομαι ότι δεν θα σε πάρω στο δικαστήριο.
θα μπορούσε να γίνει και αυτό, ναι, κυρία Καπίτη. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, με αυτό με τις πολλαπλές συντάξεις, το τελευταίο που ακούσαμε, εκεί που νομίζαμε ότι κάπου έχει μπει το νερό στο αυλάκι, ξέρουμε και καταλαβαίνουμε ότι θα πάρει πολύ χρόνο ακόμα. Μα πολύ χρόνο. Κυρία Καπιτού, το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε όσες φορές χρειαστεί ή όσες φορές μας ρωτάτε. Θα στο λέμε το ίδιο, ναι, πράγμα. Ναι, ναι. Η λύση είναι στα χέρια της Βουλής. Οι υπηρεσίες της Βουλής, σε συνεργασία με την Ελεκτική Υπηρεσία, ετοιμάσαμε και τα έλεγξαν 6 κείμενα τα οποία θεραπεύουν το πρόβλημα σήμερα. Αν ψηφιστούν σήμερα, θεραπεύεται το πρόβλημα από σήμερα. Από εκεί και πέρα η Βουλή είναι κυρίαρχη, μπορεί να κάνει ό,τι επιθυμεί και δεν θα μπούμε και πάλι στα εσωτερικά της Βουλής. Όχι, εμείς ως εξωτερικοί ελεγκτές έχουμε κάνει το καθήκον μας, έχουμε εισηγηθεί, μπορούμε να κάνουμε συστάσεις για το οτιδήποτε. Σε αυτή τη φάση, αυτή τη φορά, σε αυτή την περίπτωση οι συστάσεις μας αποκρισταλώθηκαν σε έτσι ένα πιο νομοτεχνικά επεξεργασμένο κείμενο από τις υπηρεσίες της Βουλής, τις ίδιες, με εντολές και οδηγίες της ίδιας της Προέδρου της Βουλής. Άρα, επαναλαμβάνω, η λύση είναι εκεί. Αν θέλει η Βουλή να επιλύσει το θέμα, είναι στα χέρια. Μάλιστα.